Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω την Εταιρεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για την τιμητική πρόσκληση και ειδικότερα το φίλο μου τον Παύλο τον Χριστοδούρο, ο οποίος μου έκανε τιμή να με καλέσει για να αναδείξω το ρόλο της ποινικής ιατρικής στον χώρο της ορθοπαιδικής και γενικά της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Και αυτό το λέω γιατί προέρχομαι από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Καλύπτουμε σαν τριτοβάθμιο νοσοκομείο όλη την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επειδή δεν υπάρχουν πολλές ειδικότητες στη Θράκη, οι οποίες θα μπορέσουν να επιληθούν περιστατικά ανάλογα της ειδικότητάς τους, τα περισσότερα περιστατικά τα οποία έρχονται δεν θα έρθουν από ορθοπαιδικούς, που έχουν σχέση τελικά με το εργαστήριό μας, είτε από γενικούς γιατρούς. Εδώ πέρα παίζει μεγάλο ρόλο η εκπαίδευση και θα πρότεινα και στον Πρόεδρο μία από τις προσεχείς εκδηλώσεις σας να γίνει πάνω στη Θράκη. Γιατί ο κόσμος διψάει για ενημέρωση και εκπαίδευση. Και θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Γενικά, η ποινική ιατρική εφαρμόζεται σε όλους τους κλάδους της ιατρικής. Κυρίως στη διάγνωση, στη θεραπεία και στην έρευνα. Οι περισσότερες ειδικότητες θεωρούν ότι την ποινική ιατρική πρέπει να την έχουν σαν βασική γνώση. Όπως είναι η ογκολογία, ένα κομμάτι δηλαδή, να γνωρίζουν ακριβώς τι μπορεί να τους προσφέρει. Η ορθοπαιδική, η παιδιατρική, η νεφρολογία, εννοείται νεφρολόγος να μην κάνει ένα νεφρόγραμμα για να δει την νεφρική λειτουργία. Και γενικά όλοι οι υπόλοιπες ειδικότητες. Γενικά, είναι απαραίτητη οι εξετάσεις είναι απαραίτητες της ποινικής ιατρικής, διότι είναι καθαρά εξετάσεις λειτουργικές. Δηλαδή, δείχνουν τη λειτουργία του οργάνου πολύ πριν εγκατασταθεί μόνιμα η βλάβη. Ειδικά στην μελέτη του μυοσκελετικού συστήματος, μελετάται ολόκληρος ο σκελετός και έχουμε δυνατότητα να το μελετήσουμε και αρκετές ώρες μετά την ένεση την οποία θα κάνουμε. Άρα, λοιπόν, δεν χρειάζεται να υποβάλουμε σε πρόσθετη ακτινική επιβάρηση στον ασθενή μας. Απλώς με μία ένεση μπορούμε να κάνουμε πολλές μελέτες. Μέχρι και σε ένα 24ωρο. Ανοιχνεύουν τις βλάβες με μεγάλη ευαισθησία. Τα ψευδοστατικά είναι πολύ χαμηλά, με 3%. Προηγείται πολύ των ακτινογραφιών από 6 έως και 12 μήνες με τις νέες τεχνικές που έχουμε. Μόνο και μόνο γιατί για να γίνει ορατή μια βλάβη πρέπει να γίνει ένα μεγάλο ποσοστό απομετάλλωσης του όστου. Εμείς μπορούμε να το δούμε πολύ νωρίς από την αρχή της εξέλιξής του. Από εκεί πέρα πλέον δίνουν λειτουργικές πληροφορίες. Όπως είπα προηγουμένως, μπορούμε να δούμε ολόκληρο το σκελετό, όλο το μυοσκελετικό και το πιο σημαντικό να δώσουμε χαμηλή επιβάρυνση ακτινική, ένα πράγμα που μετράει πολύ στο θέμα των ιδιωτικών ακτινοβολιών, στους ασθενείς. Γενικά, καλό θα είναι η CT και η MRI, η γεωλικός ακτινολογικός έλεγχος, σε ειδικές περιπτώσεις φυσικά, να ακολουθούν το σπιρτιορράθμιο οστών για να μπορέσουν να εξειδικεύσουν στο συγκεκριμένο σημείο, ώστε να βοηθήσουν τον κλινικό γιατρό. Ένα από το μειονέκτημα των κλασικών ακτινολογικών μεθόδων είναι ότι δεν είναι πολύ ευαίσθητες, αλλά είναι πάρα πολύ ειδικές. Επιπλέον, έχει αυξηθεί πάρα πολύ και η ειδικότητα της ποινικής ιατρικής, γιατί με τα νέα συστήματα CT, δηλαδή τομογραφία τελικά, και τα ευρυντικά συστήματα, έχουμε αυξήσει πάρα πολύ την ειδικότητά μας. Πώς γίνεται η πρόληψη του ραδιοφάρμακου στα οστά? Γίνεται με την αιματική ροή, με την εξωτερική διάχυση του ραδιοφαρμάκου και την οστεοβλαστική δραστηριότητα, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, σε αυτό το σχηματάκι. Η καθήλωση γίνεται στους κρυστάλλους του υδρόξιου απατήτου και σε σύνεση του κολαγόνου της συγκεκριμένης περιοχής, η οποία πάσχει. Από εκεί πέρα πλέον, αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι πολύ σημαντικό, πάντοτε να γνωρίζουμε ότι στις τεχνολογικές εξετάσεις γενικά αυτό που μετράει είναι η δοσιμετρία, δηλαδή πόση ακτινική επιβάρηση έχουν οι κάθε εξέταση που θα κάνουμε στον ασθενή μας, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα. Από εκεί πέρα βλέπουμε ότι είναι πολύ χαμηλές οι ακτινικές επιβαρύνσεις στις εξετάσεις της ποινικής ιατρικής και ειδικά στο σπιρτιλογράφημα. Ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ δημοφιλές και στις εξετάσεις που δίνουμε στους φοιτητές μας είναι οι ενδείξεις του σπιρτιλογράφηματος των. Και όπως βλέπουμε λοιπόν, είναι το αρχικό οστικός πόνος αγνώστης τετριολογίας. Είπατε, κύριε Πρόεδρε, προηγουμένως ότι ο ασθενής έρχεται γιατί πονάει. Συνήθως πηγαίνουμε στον γιατρό
Δεν πονάω. Στον ορθοπαιδικό σύμβουλο γι' αυτό. Και να ξέρετε ότι περισσότερες περιστατικά τα οποία έχουμε είναι καθαρά από ορθοπαιδικούς που για πρώτη ματιά ήρθε ο ασθενής στο γιατρείο του, του είπε ότι πονάω και τελικά αποδείχθηκε με ένα σπιθογράφημα ότι ήταν ογκολογικός αυτός ο ασθενής. Από εκεί και πέρα πλέον παρεμπέθηκε περαιτέρω τις άλλες ειδικότητες. Η ανίχνευση καλοϊθών όγκων των οστών, έλεγχο τη κακοήθεια πρωτοπαθού και δευτεροπαθού. Από εκεί πέρα πλέον υπάρχουν όλες αυτές οι ενδείξεις που βλέπουμε συγκεκριμένα η σταδιοποίηση, το πολύ σημαντικό πλέον στην ογκολογία. Από εκεί και πέρα ο συνδυασμό τη ακτινοβολία, η θέση τη βιοψία που μιλάμε πλέον εκεί, την παρακολούθηση τη πρωτοπαθού οστική βλάβη, αναζήτηση πλέον τραυματισμών, οστεοπροϊκών καταγμάτων, φλεγμόνων, κυρίω φλεγμόνων που θα βγουν παραπάνω και λοιπόν οστικών βλαβών. Ένα μεγάλο μας κομμάτι είναι η αθλητριατρική, που πάλι επάνω δεν έχουμε αθλητριάτρους, ειδικούς δηλαδή γιατρούς, και οι περισσότεροι που μας παραπέμπουν τέτοιους ασθενείς είναι οι ορθοπαιδικοί. Έλεγχο των μεταβολικών νοσημάτων των οστών που είναι τριγετά και θα σας δείξω χαρακτηριστικές εικόνες. Και το άλλο χαρακτηριστικό, που όπως πολύ σωστά είπατε, δεν είναι μόνο το έλεγχο των προθέσεων, είναι και αυτό το έλεγχο των προθέσεων. Το βασικό μηχάνημα το οποίο χρειάζεται στην κλασική επιμηλιατρική για να μας δώσει την απεικόνηση είναι η γάμα κάμερα. Ο ασθενής, αφού δεχτεί μια ένεση χαμηλής ραδιενέργειας, μπαίνει σε αυτό το μηχάνημα και βλέπουμε τελικά τις διαταραχές του μεταβολισμού και πώς καθιερώνεται το ραδιοφάρμακο στον σκελετό του. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα δίπλα μια φυσιολογική απεικόνηση σε τρεις εικόνες: πρόσθετη λήψη, οπίσθια λήψη και πλάγια λήψη, αν χρειαστεί. Οπότε μιλάμε για ένα φυσιολογικό σπιθογράφημα. Για να δούμε πώς είναι. Οι δόσεις τις οποίες χρησιμοποιούμε είναι πολύ χαμηλές, άρα μπορούμε να κάνουμε και παιδάκια. Σπιθογράφημα, ανάλογα με την ένδειξη που έχουν, που φυσικά η δόση του, ειδικά στα παιδάκια, είναι πολύ πιο χαμηλή των ενηλίκων. Και εδώ και πέρα πλέον βλέπουμε και την παθολογία. Βλέπουμε λοιπόν αυξημένες οστεοπλαστικές δραστηριότητες που δείχνει αυξημένο οστικό μεταβολισμό στις συγκεκριμένες θέσεις που σας δείχνω και αυτές αφορούν μεταστάσεις συγκεκριμένα. Επιπλέον, έχουμε δυνατότητα και αυξάνουμε πάρα πολύ την ειδικότητά μας για να κάνουμε πλέον και τομογραφίες στις συγκεκριμένες περιοχές. Βλέπουμε καλύτερα πλέον τη συγκεκριμένη βλάβη. Ένα πράγμα το οποίο δεν βλέπουμε στο σπιθογράφημα είναι οι λυτικές βλάβες. Όπως με την τομογραφία, όπως βλέπετε, στη συγκεκριμένη περιοχή, εδώ, στη σπονδυλική στήλη, στη μεσότητα και στο κατώτατο της θωρακικής, υπάρχουν σπόνδυλοι οι οποίοι έχουν φαγωθεί μετάσταση. Είναι λοιπόν η λυτική βλάβη. Εκτός από το κλασικό σπιθογράφημα, δηλαδή και εδώ πέρα θέλω να επικεντρώσω, το γνωστό σπιθογράφημα οστών τριών ή τεσσάρων φάσεων. Στους υπάρχουν και ένα σωρό άλλες τεχνικές, οι οποίες μπορούν να μας προσεγγίσουν καλύτερα το πρόβλημα και να μας το λύσουν. Και αυτές οι τεχνικές στην ουσία είναι, δεν έχουμε την απέτηση εμείς οι πυρηνικοί γιατροί να γνωρίζουν οι ειδικότητες ακριβώς τι μπορούμε να τους προσφέρουμε. Οπότε αυτό που συνιστώ πάντοτε σε όλες τις πυρηνικές ειδικότητες που συνεργάζονται μαζί μας είναι να έχουν μία προσέγγιση με τον πυρηνικό γιατρό πριν γίνει η εξέταση. Οπότε μπορούμε να τους προτείνουμε συγκεκριμένη τεχνική, συγκεκριμένα ραδιοφάρμακα, το οποίο θα προσεγγίσουν καλύτερα τα προβλήματα της διάγνωσής τους. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι, ξεχνάμε το σπαθμό σπιθογράφημα οστών τριών-τεσσάρων φάσεων για να δούμε αν υπάρχει μια οστομελίτιδα και μπορούμε να κάνουμε ένα σπιθογράφημα με επισημασμένα λευκά, το οποίο θα μας δείξει ακριβώς το σημείο της φλεγμονής. Αυτά όμως πρέπει να γίνουν, είναι επίπονες εξετάσεις, πρέπει να γίνουν σε συνεννόηση και να μπορέσουμε τελικά να βοηθήσουμε τους ορθοπαιδικούς. Λοιπόν, για να δείξουμε χαρακτηριστικές εικόνες. Βλέπουμε λοιπόν εικόνες χαρακτηριστικές σε μια ρευματοειδή αυθύτιδα, όπου εκεί πέρα πλέον βλέπουμε σε όλες τις αρθρώσεις αυξημένη καθήρυνση του ραδιοφαρμάκου. Είναι χαρακτηριστικές εικόνες, ολόσωμος σκελετός και βλέπουμε όλες αυτές τις αυξημένες καθήλωσεις στις μεγάλες αρθρώσεις. Υπάρχει βέβαια και ρευματοειδή αρθρίτιδα, η οποία είναι οροαρνητική. Σε αυτή την περίπτωση, σαν ενδεικτική εικόνα, είναι να ζητήσουμε και να κάνουμε, εμείς το κάνουμε πάντως στο τμήμα μας, λοιπόν, σε τέτοιες περιπτώσεις, να κάνουμε άκρα σφύρας. Και θα δούμε λοιπόν στις μικρές αρθρώσεις αυξημένη καθήλωση του ραδιοφαρμάκου. Σε αντιδιαστολή από τη σεπτική αρθρίτιδα, που έχουμε άλλους τρόπους να τη δούμε. Οστεοαρθρίτιδα. Μιλήσαμε προηγουμένως κάποιος ομιλητής. Βλέπουμε λοιπόν συγκεκριμένα ότι σε μια εξέταση τριών φάσεων, μόνο στην τρίτη φάση έχουμε αυξημένη καθήλωση ραδιοφαρμάκου και ενδεχομένως λίγα και στην blood pool. Αυτό είναι χαρακτηριστικό ότι εκεί πέρα υπάρχει φάγματο του μια οστεοαρθρίτιδα. Μπουρκέλωση. Έχουμε βρει πάρα πολλά περιστατικά, ειδικά στη Θράκη, γιατί είναι κομμάκι, υπάρχουν εκεί πέρα κτηνοτρόφοι,
οι οποίοι έχουν βρικέλα και μας στέλνουν από την περιγή. Όμως λοιπόν, συγκεκριμένα έχουμε δυνατότητα να την ελέγξουμε πολύ πιο καλύτερα εκτός από το πρόσωπο του γράφου μας, τον βλέπουμε εδώ πέρα, σε αυτήν την ολογονίτιδα, ο οποίος στη λήψη είναι δεξιά πλευρά εδώ πέρα. Βλέπουμε λοιπόν αυξημένη καθήλωση. Χρησιμοποιούμε μετά ένα ειδικό φλεγμονώδες φάρμακο, φύλλο φλεγμονώδες φάρμακο, που είναι το γάλλιο, και βλέπουμε πάλι την περιοχή εδώ. Και από εκεί πέρα πλέον μπορούμε να ελέγξουμε πάλι με τέτοιες εξετάσεις και την εξέλιξη της θεραπείας. Μεταβολικές νόσεις. Χαρακτηριστικές εικόνες νόσου Παζέ. Βλέπουμε συγκεκριμένα εδώ ότι στο κόκαλο, στον οστό, είναι σαν να έχουμε στάξει μελάνι επάνω. Είναι σφραγίδα, βλέπετε λοιπόν όλες αυτές τις αυξημένες συγκεντρώσεις οστικού μεταβολισμού είναι ενδείξεις καθαρές που επιβάλλονται σφραγίδα της νόσου Παζέ. Σαν πυρηνική έχουμε δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε και άλλα χρώματα, αυτά τα χρησιμοποιούμε μονάχα όταν θέλουμε να εντυπωσιάσουμε στη συνέδρια. Νεφρικιώδη οστεοδιαστροφία. Βλέπετε πάλι πώς είναι χαρακτηριστική εικόνα του σκελετού. Ή συμπαθητική αλγοδιστροφία στην νόσο σαρκό. Εδώ είναι μια χαρακτηριστική εικόνα ενός αστονού μας με πολιομελίτιδα στην ουσία, είναι σαν να μην έχει καθόλου κάτω άκρα, ενώ στην ουσία έχει. Και άλλες χαρακτηριστικές εικόνες θετικά. Να μιλήσουμε πλέον για την καθαρή εικόνα της οστεομελίτιδας. Βλέπουμε λοιπόν ότι η χαρακτηριστική, αν θέλετε, εξέταση της πυρηνικής αντικής οστεομελίτιδας, και την ξέρετε πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον ορθοπαιδική, είναι τριών και τεσσάρων φάσεων. Βλέπουμε λοιπόν ότι στις τρεις φάσεις, για να πούμε χαρακτηριστικά ότι υπάρχει οστεομελίτιδα, πρέπει και στην αγκιακή φάση, δηλαδή έχουμε το ασθενικό το πτυγάμα κάμερα, του κάνουμε την έννηση. Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα βλέπουμε με εστία στην περιοχή ενδιαφέροντος, έτσι. Εδώ πέρα ήταν τα κάτω άκρα και ιδίως το αριστερό κάτω άκρο. Βλέπουμε λοιπόν στην πρώτη φάση, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, σε ένα λεπτό, ότι έχουμε αυξημένη αιμάτωση στην περιοχή του αριστερού κάτω άκρο. Στη συνέχεια κάνουμε αμέσως μετά την blood pool, τη δεύτερη φάση της εξέτασης, και βλέπουμε αυξημένο, αν θέλετε, καθήλωση στο συγκεκριμένο σημείο. Και μετά ακολουθεί η τρίτη φάση, μετά η μεταβολική φάση, μετά από τρεις ώρες, και βλέπουμε χαρακτηριστικά εδώ πέρα την καθήλωση του φαρμάκου. Αν θέλουμε, μπορούμε να προχωρήσουμε και σε 24 ώρες στη συγκεκριμένη περιοχή και να δούμε, όπως είναι εδώ, να δούμε πάλι την καθήλωση στη συγκεκριμένη περιοχή. Επιπλέον, οι χαρακτηριστικές εικόνες τριών φάσεων, να τονίσω λιγάκι ποιες είναι οι φάσεις, αλλά μπορούμε να κάνουμε και, αν θέλουμε, τομογραφία για να δούμε καλύτερα τη βλάβη. Εκτός από την κλασική πυρηνική ιατρική, όπως είπαμε, με το τεχνίτιο MDP, το χαρακτηριστικό σπιθογράφημα οστών, χρησιμοποιούμε πάρα πολύ το γάλλιο. Και γιατί μιλάω για το γάλλιο, δεν μιλάω για τις άλλες εξετάσεις, γιατί το γάλλιο είναι φτηνότερο. Άρα λοιπόν, στην εποχή της κρίσης μας, πρέπει να κοιτάμε και από ένα σημείο και μετά, όσο μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα του ασθενούς και του κλινικού γιατρού με λιγότερο κόστος. Γιατί οι υπόλοιποι που θα σας δείξω μετά είναι λίγο πιο ακριβές, αλλά τι να κάνουμε. Όταν κολλήσουμε σε όλα αυτά, θα προχωρήσουμε και σε πιο ακριβές εξετάσεις. Αλλά αν έχουμε δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τεχνικές τέτοιες, οι οποίες θα μας λύσουν το πρόβλημα, και φυσικά να τις ξέρουμε, τότε από εκεί και πέρα πλέον τα προβλήματά μας λύνονται και υπέρ του ασθενούς και υπέρ της οικονομίας. Πάλι χαρακτηριστικές εικόνες οστεομελίτιδας, βλέπετε όπου είναι αυξημένες οι περιοχές της καθήλωσης του φαρμάκου, μιλάμε πλέον για οστεομελίτιδα. Άλλο κομμάτι. Αποστήματα μαλακών μορίων. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα την αυξημένη καθήλωση σε πρόσθετη λήψη και σιωπή λήψη του ραδιοφαρμάκου. Και από εκεί πέρα πλέον, αν θέλουμε να το επιβεβαιώσουμε σίγουρα ότι πρόκειται για ένα απόστημα, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια άλλη τεχνική με επισημασμένα λευκά αιμοσφαίρια με ίντιο. Θα σου πω παρακάτω πώς γίνεται η επισήμανση, που θα μας δείξει ακριβώς την αιστεία του προβλήματος. Ή στη θυματίωση. Πολλές φορές μας έρχονται ασθενείς με θυματιώδη σπονδυλίτιδα ή όπως εδώ πέρα έχουμε θυματιώδη αρθρίτιδα συγκεκριμένα και να σημαίνει καθίστον των χρονάτων, που και αυτό πρέπει να το έχουμε στα υπόψη μας, σαν γιατροί πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι που εμείς στην Αλεξανδρούπολη έχουμε μια, στο τριτοβάθμιο νοσοκομείο έχουμε μια ομάδα η οποία αποτελείται από τους διαβητολόγους, τους ορθοποδικούς και τους πυρηνικούς και ακτινολόγους φυσικά, οι οποίοι τελικά μιλάμε για διάγνωση διαβητικού ποδιού. Για ποιο λόγο? Γιατί στην ουσία, εκτός από την οστεομελίτιδα, την οποία φοβούμαστε όλοι, υπάρχει περίπτωση να υπάρχει αρθροπάθεια σαρκό, η οποία σχεδόν πάντα συνυπάρχει. Εδώ πέρα τα πράγματα δυσκολεύουν. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε τις άλλες τεχνικές που έχουμε στη διάθεσή μας. Και αυτές τελικά, δηλαδή στην ουσία, πρέπει να δούμε τι μπορούμε να προσφέρουμε στον κλινικό γιατρό, ειδικά στο διαβητικό πόδι, στην οστεομελίτιδα του
διαβητικού ποδιού με τις διάφορες τεχνικές μας. Και βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε πρώιμη διάγνωση, έχουμε καλό follow-up από το ασθενούς, μπορούμε να κάνουμε τελικά τομογραφίες περιοχής. Από εκεί πέρα πλέον να εκτιμήσουμε την ενεργότητα της φλεγμονής, θα σου πω με ποια τεχνική, και από εκεί πέρα πλέον δεν επιβαρύνουμε την εφηβική λειτουργία του ασθενούς, έχουμε κατάλληλες, είναι κατάλληλες εξετάσεις μας για ασθενείς με χαμηλό GFR και από εκεί πέρα πλέον μπορούμε να λύσουμε διάφορα προβλήματα. Και ο σκοπός μας τελικά είναι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σπιτογράφημα τριών φάσεων. Από εκεί πέρα πλέον όμως, επειδή σε αυτή την περίπτωση δεν μας βοηθάει το τριών φάσεων, εκτός μετά από το απλό σπιτογράφημα τριών φάσεων, προχωρούμε σε αυτή την τεχνική, η οποία είναι επισήμανση λευκών αιμοσφαιρίων του ασθενούς. Δεν τα κάνουν πολλά εργαστήρια. Πολλές φορές μου έχουν ρωτήσει στην Αθήνα που γίνεται. Δεν μπορώ να απαντήσω. Είναι μια επίπονη εξέταση, η οποία σχεδόν, αλλά είναι η εξέταση η οποία βάζει τη σφραγίδα συγκεκριμένα. Τι κάνουμε, παίρνουμε αιμολήψη από τον ασθενή. Παίρνουμε αίμα. Στη συνέχεια, σε ειδικές συνθήκες, μέσα σε ειδικές λάμινες, γιατί πρέπει να είναι τελείως άσυπτες οι συνθήκες, κάνουμε το διαχωρισμό των λευκών αιμοσφαιρίων. Στη συνέχεια, δίνουμε το ειδικό ραδιοφάρμακο δεύτερες λεπτομέρειες και επισημαίνουμε τα λευκά αιμοσφαιρία του ασθενούς. Και στη συνέχεια, αφού το δώσουμε στον ασθενή πάλι ενδοφλεβίως, μετά από 4 ώρες παίρνουμε την εξέταση και βλέπουμε πού πηγαίνουν τα λευκά αιμοσφαιρία και πού θα πάνε στο σημείο της φλεγμονής. Και επειδή είναι επισημασμένα με το ραδιοσότοπο, θα μας δώσουν συγκεκριμένα τη θέση της φλεγμονής και την ενεργότητα της φλεγμονής που σας είπα προηγουμένως. Έχουμε πολύ υψηλή ευαισθησία σε αυτή την τεχνική και μεγάλη ειδικότητα. Εδώ πέρα υπάρχουν μελέτες οι οποίες το δείχνουν, να μην σας ζαλίσουμε αυτά. Και επί του πρακτέου. Βλέπουμε λοιπόν την απλή εξέταση σπιτογράφημα οστών, η οποία θα μας δείξει, είναι 3 φάσεις, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη εδώ πέρα, θα μας δείξουν αυτή την εξέταση. Εκεί πέρα ήμασταν τυχεροί, το βρήκαμε με το απλό σπιτογράφημα οστών. Σε άλλες περιπτώσεις όμως που συνυπάρχει σαρκό, δεν θα μας βοηθήσει το σπιτογράφημα οστών. Άρα, τι θα χρειαστούμε ή να χρησιμοποιήσουμε γάλιο πάλι και να δούμε τη συγκεκριμένη στο στοιχείο της ομιλίτιδας. Είστε συμμελήτητα σε διαβητικό πόδι. Από εκεί και πέρα, βάζοντας εδώ πέρα ένα άρθρο μας, έχουμε βάλει όλες τις τεχνικές που σας πω παρακάτω. Εικόνες σας δείξω, θα σας επιβαρύνω. Είναι μελέτη μας που έχει χρησιμοποιήσει όλες τις τεχνικές ομάδες ασθενών που έχουν σχέση τελικά με τη διάγνωση των φλεγμονών. Εδώ έχουμε το απλό σπιτογράφημα οστών. Εδώ πέρα έχουμε ένα σπιτογράφημα με επισημασμένα λευκά, συγκεκριμένα. Πάλι ένα άλλο σπιτογράφημα με ολόσωμο σπιτογράφημα με επισημασμένα λευκά με τεχνίτη HMPAW, αυτό είναι το φάρμακο το οποίο χρησιμοποιούμε. Και βλέπουμε λοιπόν στη συγκεκριμένη περιοχή την καθήλωση του φαρμάκου. Όταν βλέπουμε τέτοια καθήλωση και σαρκώνα υπάρχει, αυτό είναι σφραγίδα ότι εκεί πέρα υπάρχει φλεγμονή. Πάλι αντίστοιχες εικόνες στη συγκεκριμένη περιοχή. Αν θέλουμε και τομογραφικές εικόνες, μπορούμε να πάρουμε. Ή έχουμε μια άλλη τεχνική με SIG ανοσοσφαιρίνη, επισημασμένη με τεχνίτιο, την οποία δίνουμε στον ασθενή, είναι πιο ακριβή και αυτή μπορεί να μας δείξει την φλεγμονή. Και εδώ είναι μια χαρακτηριστική εικόνα νόσου σαρκό. Να ξέρετε ότι περισσότεροι ασθενείς με διαβητικό πόδι συνυπάρχει νόσου σαρκό. Και από εκεί πέρα πρέπει να τη διαφοροποιήσουμε. Φλεγμονή μετά από πλητηριασμό, χαρακτηριστικές εικόνες αυξημένης συγκέντρωσης κ.ο.κ. Και ερχόμαστε στο άλλο κομματάκι, που είναι η χάλαση χαρακτηριστική, η χάλαση πρόθεση. Δηλαδή, ερχόμαστε και μας λένε τώρα οι ορθοπαιδικοί μας. Τώρα τι κάνουμε. Να χειρουργήσω, είναι χάλαση, είναι φλεγμονή. Αν είναι φλεγμονή, θα χειρουργήσει, θα περιμένει με συντηρητική μέθοδο να περάσει φλεγμονή και μετά. Αν όμως είναι χάλαση και δεν συνυπάρχει κάτι άλλο, στην ουσία μπορεί να χειρουργήσει άνετα. Σε αυτή την περίπτωση κάνουμε πάλι ένα σπιτογράφημα τριών φάσεων και βλέπουμε λοιπόν ότι στην πρώτη και στη δεύτερη φάση, εδώ είναι η δεύτερη φάση, δεν έχουμε αυξημένη συγκέντρωση. Μόνο αυξημένη συγκέντρωση έχουμε στην τρίτη φάση τη πρόθεση. Το βλέπουμε και εδώ πέρα σε καλύτερες περιπτώσεις. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα υπάρχει φλεγμονή. Εδώ στην ουσία που δεν έχουμε αυξημένη συγκέντρωση, απλώς λίγο στο τύπ της πρόθεσης, βλέπουμε λοιπόν συγκεκριμένα ότι εδώ πρόκειται περί μιας χάλασης. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα και άλλες εικόνες πώς είναι η φλεγμονή, ενώ η χάλαση συγκεκριμένα είναι εδώ πέρα. Απλώς στην τρίτη φάση έχουμε αυξημένη συγκέντρωση του ραδιοφαρμάκου. Εκεί μπορούμε να πούμε καθαρά. Εκεί πέρα πλέον έχουμε δυνατότητες, είτε με μονοκρανικά αντισώματα, λουκοσκάν, είτε με επισήμανση με ίδιο, να δείξουμε τις φλεγμονές καλύτερα. Λοιπόν,
Ένα άλλο κομμάτι μας, το οποίο και αυτό το έχουμε αναπτύξει πάρα πολύ στη Θράκη, από σαπούς ορθοπαιδικούς που μας στέλνουν περιστατικά αθλητών, είναι τελικά τα κατάγματα καταπονήσεως και ή τα αποσπαστικά κατάγματα. Στην ουσία δεν είναι κατάγματα, το ξέρετε πολύ καλά οι ορθοπαιδικοί, απλώς τι είναι, καταπώνηση των τενόντων με αποτέλεσμα τελικά να έχει αποσχιστεί ή να έχει φύγει για λίγο ο τένοντας από την ακριβή πρόσφυση του πάνω στο κόκαλο. Και βλέπουμε λοιπόν, αν κάνουμε την εξέταση άμεσα, από 7 ώρες μέχρι 24 ώρες, θα το δείξουμε. Αν το κάνουμε ακτινογραφία, θα το δούμε μετά από μερικές μέρες ή εβδομάδες. Άρα λοιπόν, με ένα απλό σπιτογράφημα μπορούμε να δούμε κάλλιστα, εδώ πέρα είναι χαρακτηριστικές εικόνες, εδώ πέρα είναι από έναν αθλητή εμποδίων, εδώ πέρα είναι από έναν δρομέα, συνσπλίτ συγκεκριμένα, εδώ είναι από έναν επικοντιστή, συγγνώμη, αυτό που κάνει ακόντιο, ακοντιστή συγκεκριμένα. Έχουμε δηλαδή πάρα πολλές εικόνες και μια πλούσια συλλογή από τέτοια κατάγματα, τα οποία στην ουσία τι μπορούμε να προσφέρουμε στον αθλητή. Αν το θεωρήσουμε ότι είναι μια απλή φάση και τον εβάλουμε αυτόν τον άνθρωπο μετά από λίγες μέρες να προπονηθεί, μπορεί να καταστραφεί τελείως σαν αθλητής. Άρα λοιπόν, αν μπορέσουμε να ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα κατάγμα καταπώνησης, πρέπει να τον εκόψουμε αρκετό διάστημα και από εκεί πέρα πλέον να το βεβαιώσουμε πάλι να αρχιθεί. Η ανάγκη νέκρωση της κεφαλής του μοιραίου γίνεται συνήθως στα νέα παιδιά που έχουν αναιμία από μικροδρεπανοκεντρική αναιμία. Μπορεί να φραχτεί το αγγείο με αποτέλεσμα τελικά να μην αγγειώνει την κεφαλή. Αν είναι τυχερό το παιδί και γίνει παράπλευρη αγγείωση, ενδεχόμενα τη σώζει την κεφαλή. Στη χειρότερη περίπτωση, βλέπει μια ψυχρή περιοχή που αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μετά να χειρουργηθεί το παιδί με πρόθεση. Πάλι μια διαφοροποίηση από τα οστεοπορωτικά κατάγματα, από τα κατάγματα πλευρών. Τα οστεοπορωτικά κατάγματα σε εμάς φαίνονται χαρακτηριστικά την ιδιωτική προσλήψη του ραδιοφαρμάκου. Τα λοιπά κατάγματα, καλά, δεν θα πρέπει για εμάς να τους κάνουμε κατάγματα, αλλά συνυπάρχουν πολλές φορές για άλλες ασθένειες που ερχόμαστε να ανακαλύψουμε και βλέπουμε πώς είναι τα κατάγματα του πλευρών ή κατάγμα κόλλες εδώ πέρα κτλ. Στην ογκολογία, μερικές εικόνες καλοήθων παθήσεων, όπως είναι το οστέωμα, η ανεβρηματική κίστη, ο γυκατοκυδρατικός όγκος και το καλοήθες χοντροβλάστομα. Βλέπετε εδώ πέρα πόσο έντονα είναι η καθήλωση του φαρμάκου στην κεφαλή του αριστερού βραχιονίου. Μιλάμε για αποποίηση λήψη. Και δικές μας εικόνες που μπορώ να σας δείξω πάρα πολλές οστεοειδούς οστεώματος. Και πάμε στους πρωτοβαθείς όγκους των οστών. Απλώς εικόνες δείχνω, τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε. Είναι η πρωτοβαθής νόσος Ewing. Άσχημη κατάσταση για αυτό το παιδί Ewing με μεταστάσεις ήδη στα υπόλοιπα οστά. Υποσάρκωμα. Το κλασικό οστεοσάρκωμα. Θυμάμαι τότε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χριστογιώργο, για τις διαστρώσεις μέλλον στον Άγιο Σάββα, κάναμε, συνεργαζόμαστε να προσπαθούμε να σώσουμε τέτοια πόδια. Συνεχίζουμε λοιπόν, εικόνες από λευκαιμία, πώς φαίνεται η ενεργοποίηση του μυελού των οστών και στις δευτεροπαθείς παθήσεις, πλέον τις πολλαπλές μεταστάσεις, όπως είναι στον καρκίνο του μαστού, χαρακτηριστικές εικόνες, βλέπουμε όλες αυτές τις αιστείες αυξημένες οστεοβλαστικής δραστηριότητας ή μικρότερες αιστείες εδώ πέρα που δεν φαίνονται, που είναι λυτικές ή εδώ συγκεκριμένα, με το σπιτιογράφημα το προφαίνεται. Άλλες εξετάσεις πλέον και τον καρκίνο του προστάτη, που σημαίνει καθήλωση του ραφαρμάκου στην βλαστική δραστηριότητα σχεδόν σε ολόκληρο το σκελετό, στον πλεύμα κυρίως στις πλευρές και στους νεφρούς τα άκρα. Πάλι πολλές εικόνες μπορεί να δείτε από το τμήμα μου, συγκεκριμένα αυτά. Και το επόμενο βήμα είναι η νέα τεχνολογία PET. Δεν λέμε να στείλουμε ένα ασθενή να κάνει και οστικό έλεγχο PET. Απλώς όλα αυτά είναι συνυπακόλουθα για άλλη πάθηση και βλέπουμε λοιπόν ενεργοποίηση συγκεκριμένα σε μοριακό ή κυταρικό επίπεδο μεταστάσεις στα οστά. Ένα άλλο κομμάτι μας είναι η θεραπεία, που ξέρετε πολύ καλά, είτε για τις οστικές μεταστάσεις με το σαμάριο, είτε εντοαρφικές εγχύσεις σε λαχνοζώο ή μενίτιδα. Ένα άλλο κομμάτι είναι οι in vitro προσδιορισμοί των ραδιοανοσομετρήσεων που κάνουν το τμήμα καρκινική εντατική, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλά τμήματα πλέον για να τα κάνουν. Όπως για να δούμε καρκινικούς δείκτες, να δούμε μεταβολικούς παράγοντες όπως PICP,
βιταμίνη D, υπερθορμόνη. Και εδώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας. Είδα και μεσημέρι.